ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παιχνίδι που θα κρυθεί στον γκολ και αυτό. Και στο 1-0. Γιατί στο 1-0. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα μηνθεί. Ασυνέστατα να κρατήσει το αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός του λείπει ο νούμερο 1 κίνδυνος. Δημιουργικά και εκτελεστικά. Ο Μπέρκ. Μεγάλη απώλεια. Τον είδα και με τον Πανιόνιο. Δύσκολα βγάζει γκολ χωρίς τον Μπέρκ. Ο Λέτο δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Κουρασμένος, αυτό, τελεπορημένος. Το πρόβλημά του είναι και τα χαφ τα οποία. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός ούτε το Ζέκα σε υψηλό επίπεδο, ούτε δίπλα στο Ζέκα κανένα καλό παίκτη. Δεν τους βγαίνει και ο Ευαγγελίστας. Και από την άλλη μεριά θα χρειαστεί να ανέβουν και τα πλαϊνά τα μπακ. Χθες έπαιζε ο Κουκούμης, να ανέβει ο Νάνο, να ανέβει ο Μαρινάκης. Μια ταλαιπώρια είναι. Ουσιαστικά 4-4-2 σε ρόμβο όταν λείπει ο Μπέρκ από το κέντρο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Δύσκολο είναι το γκολ. Την άλλη μεριά λείπουν και από τον ΠΑΟΚ πολλοί παίκτες. Οπότε ισοφαρίζεται κατά κάποιο τρόπο η απώλεια. Αλλά ας πούμε τον Γκάτσε που θα λείπει, τον καλύπτει ο Τζίμι Ροτ. Το Τζαβέλα που θα λείπει, ο Βιτόρ με τον Χατζή Ισαΐα μπορούν να το ψιλοκαλύψουν. Το θέμα είναι ο Μακ. Το Μακ ο Πέλκας δεν μπορεί να το καλύψει, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θέλει γκολ, θέλει να κρατήσει το 0. Άρα οι μεσοαμυντικές απουσίες του ψιλοκαλύπτονται. Δεν καλύπτεται σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων η απώλεια του Μπέρκ στο Παναθηναϊκό. Και προβλέπω 0-0, 0-0, 1-0. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ να περνάει αυτό.